και συνανθρώπινας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στηρούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, περισσότερες από 7.500 μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέφουν στη στοργή της Εκκλησίας. Νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και αυτή η οικογένεια ανήκει στη Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, που βοηθά κάθε αδύναμο και πονημένο άνθρωπο. Εδώ, στην ενορία μας, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, βοηθάμε και ενισχύουμε πολύ τον εθελοντισμό, προσφέροντας κάθε μέρα γεύμα, έχουμε κάθε μέρα συσίδιο σε 120 ανθρώπους και 50 δέματα κάθε μέρα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν φαγητό. Και δεν προσφέρουμε μόνο το φαγητό, όσο μπορούμε με την καρδιά μας και με τα χέρια μας, βοηθάμε όποιον έχει ανάγκη να έχει πίστη και ελπίδα ότι θα πάρουμε ένα καλύτερο γι' αυτό. Στεκόμαστε σε κάθε κολλημένο άνθρωπο, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε περισσότερο. Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες. Γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη για το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά. Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εντούτοις δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία. Σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εξωτερικό μας. Θα πρέπει τις κυρίες που καθημερινά και καθημερινώς έρχονται και μαθηναίνουν στο συσίδιο και λένε και καλό παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά. Του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες, αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που συγκίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο η αλλοδαπή και λιγότερο οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποδείξουν το πρόβλημά τους. Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει περισσότερες από 7.500 μερίδες φαγητού τόσο στα ενωριακά συσίδια, όσο και στο δόσιμη σύνδερον του καθεδρικού Ιερού μας Ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλευτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Κάθε χρόνο, παραμονές Χριστουγέννων και Πάσχα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς προσφέρει περισσότερα από 7.500 δέματα αγάπης
τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις ενορίες της τοπικής μας εκκλησίας σε συνανθρώπους μας που στερούνται τα απαραίτητα και καθημερινά, σε πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και μοναχικά άτομα, προσπαθώντας έτσι να ανακουφίσουμε το βαρύ φορτίο των αδελφών μας. Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής μας διακονίας, εντάσσεται και η λειτουργία της δωροεκθέσεως, μιας προσπάθειας που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, με στόχο να συνδράμει και να ενισχύσει το πολυσχηδές αυτό έργο. Επιχειρηματίες, καταστηματάρχες αλλά και ιδιώτες προσφέρουν καινούργια είδη τα οποία στη συνέχεια πουλούνται και όλα τα έσοδα που προέρχονται από αυτή τη δράση διατίθενται για την ανακούφιση αναξιοπαθούν των συνανθρώπων μας. Μόλις πέρυσι ο Μητρόπολης μας, μόλις 30 ελαιωνίων Μητρόπολης και χωρίς καμία οικονομική στήριξη από κράτος, φορείς και διαφόρους τέτοιους, καμία επιδότηση, ξεπέρασε το ποσό που εισφοράς με 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο κάθε αδελφός και κάθε αδελφή που συγκινούνται από το μήνυμα της Εκκλησίας είναι ένας άλλος μικρός Χριστός. Δοξάζουμε τον Θεό για τη μεγάλη ευλογία. Ο Θεός να τους αγκιάζει και να ξέρουν ότι ό,τι κάνουν δεν μένει στον πυροχρόνο του τώρα, αλλά μεταβαίνει στην αιωνιότητα και αποτελεί και μεταφυσική αναλογή της ύπαρξής του. Σύνθημά μας στην Ευαγγελική Ρήση, αλλήλων τα βάρη βαστάσετε. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας. Σωρίσατε. Σας ευχαριστούμε που και φέτος είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που πριν από λίγο είδατε στο πίσω μέρος της οθόνης. Ευχαριστούμε πολύ που μας αγαπάτε. Ευχαριστούμε πολύ που μέσα σε μια κοινωνία άφιλη δείχνουμε νόνι δούνια ότι τελικά υπάρχει αγάπη, υπάρχει διάθεση για αλληλεγγύη, υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορούμε και κάνουμε τον πόνο του άλλου δικό μας πόνο. Μπορούμε και απλώνουμε το χέρι μας έτσι ώστε ένας άνθρωπος να σηκωθεί. Και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτό, Νόνι Δούνια, και σε ευχαριστούμε που σήμερα είσαι κοντά μας και με την ιδιότητά σου ως βουλευτής της Ελληνικής Βουλής των Ελλήνων, ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, και τηρείς την υπόσχεση που μας έδωσες πέρσι το καλοκαίρι ότι θα συνεχίζεις να εργάζεσαι, να προσφέρεις στη Μητρόπολη Πειραιά όπου ανήκεις και εσύ ως ενεργό μέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιώτατε τον Μητροπολίτη, αξιότιμε καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε αυτόν τον υπέροχο πραγματικά χώρο. Είναι τιμή μου και χαρά μου να είμαι πάντα κοντά στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά σήμερα, δεν έχω μικρόφωνο χειρό, οπότε θα τα λέω από εδώ. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Άλλωστε μου είπανε να μην είμαι κοντά σου, γιατί χάνω. Όχι, έλα. Λοιπόν, σου είπα να μην φορέσει καταρχήν παπούτσια με τα κούνη φόρεσε. Μην αρχίζεις, μην αρχίζεις. Λοιπόν, εγώ θα πάω να κάτσω εδώ απέναντι για να μην υπάρχει σύγκριση. Λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να... γιατί η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να στείλουμε έτσι ένα μήνυμα ενότητας και να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι εθελοντές, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε και ένα υπέροχο βίντεο και πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθεια όλων των ανθρώπων που με τόση αγάπη και τόση φροντίδα φροντίζουν τους ανθρώπους μας. Είναι πολύ σημαντικό το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά και για την υποστήριξη και των Δημάρχων Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, και τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ, τον κύριο Ευθύνη Μπουράκη, για την πλέον παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου που σήμερα έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Έρχεσαι δίπλα, πρέπει να πάω να ανέβω εγώ πάνω στο σκαφό. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν για να αναδείξουμε αυτό το έργο και τους ανθρώπους γύρω από αυτό το έργο. Να πούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη δίνει 7.500 γεύματα αγάπης σε την ανθρώπου μας καθημερινά, Πειραιώτες και όχι μόνο. Και όχι μόνο πάθος Χριστούγεννα. Ακριβώς. Καθημερινά λοιπόν. Και γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό είναι και όλος αυτός ο κόσμος εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και είμαστε εδώ και για να περάσουμε καλά. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ήσυχα πρέπει να πούμε. Πολλές φορές έχω προτείνει στο Σεβασμιότατο να βγούμε προς τα έξω και να διαφημίσουμε, εντός εισαγωγικών να διαφημίσουμε το έργο μας. Η απάντησή του ήταν η εξής. Δεν χρειάζεται να ξέρουν οι άλλοι, αρκεί που ξέρει ο Θεός. Αρκεί που ξέρει ο Θεός, ισχύει αυτό. Αλλά καλό είναι μερικές φορές να
έτσι, να περνάμε αυτό το μήνυμα και να δίνουμε το παράδειγμα. Και να δίνουμε το παράδειγμα, γιατί ο κόσμος θέλει να προσφέρει. Και πολλές φορές κάποιος μπορεί να έχει ελεύθερο χρόνο και να μην ξέρει τι να τον κάνει. Μπορεί να είναι εθελοντής και να βοηθάει τον συνάνθρωπό του. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα, βέβαια, για να διασκεδάσουμε. Και εμείς, δόξα Θεώ, έχουμε πολλούς εθελοντές. Να πούμε σήμερα ότι είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα, Νόνι Δούνια, διότι άγει τα ονομαστήριά του ο Βασιλιότατος. Γιορτάζει δηλαδή σήμερα. Χρόνια πολλά. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να συνεχίσει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Υγεία, δύναμη και καλοτυχία. Αυτή την πορεία και νομίζω ότι η σεβασμιότητα η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να πάρετε σήμερα για την γιορτή σας. Λοιπόν, μια γιορτή σήμερα. Μια γιορτή σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία βραδιά για εσάς για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Θα ξεκινήσουμε, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Βέβαια, θα σας πούμε και κάποια έτσι, λόγια μετά. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν για να μπορεί να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα. Και να πούμε ότι σε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο, η οποία πλέον είναι θεσμός, λέμε ένα ευχαριστώ με ένα δικό μας ξεχωριστό τρόπο. Έτσι. Θυμάμαι πρόσωπα, προσωπικότητες, θεσμούς οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή την άφηλη, όπως είπα εγώ, κοινωνία και προσπαθούν από το δικό τους μετερίζει να αλλάξουν αυτή την κοινωνία, να την κάνουν πιο φιλική στον άνθρωπο. Το λιγότερο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε, να τους ευχαριστήσουμε έτσι με μια βράβευση και είναι τιμή μας που τους έχουμε εδώ κοντά μας, όμως δεν θέλουμε να σκουράσουμε, να ξεκινήσουμε λες το πρώτο κομμάτι της βραδιάς. Μου είπαν ότι πρέπει, θέλουμε ένα λεπτό ακόμα. Αν θέλουμε ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, τέλει. Για να ετοιμαστούν οι μουσικοί μας. Μπορώ τότε εγώ να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Να ευχαριστήσεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε βεβαίως την ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Πυκνηλητήριο Πειραιός, την Celestial Cruises, τη Seagull, τη SeaJets, το Metropolitan Hospital, τη Eurobank, το Κοτσόβολο, τα EEC Alpha, the International Propeller Club, Σύνδεσμα Βιομηχανιών Ναυτικής Πειραιός, το ENPLO, εκδόσεις ENPLO, το Σωματείο Αρτοπιών Πειραιός, το Signature Travel, κάτι θα ξεχάσω, τον κύριο Σαβράμι και την εταιρεία Σαβράμι, το Χατζηκυριάκη, ο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, τις σταθερές επικοινωνίες, το Street Souvlaki, το Βλασόπουλος Travel, το Ζορμπάς, Καρακίτσο Security, Ticket Services, Βενετσάνος. Εμείς... Πρέπει να τους πούμε όμως, γιατί βοηθάνε έτσι, όλοι. Έτσι, οπότε, και θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση που μυρίζει αγάπη, Νόνι Δούνια. Και μόνο αγάπη θα δώσουμε σήμερα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς επικοινωνίας, γιατί αν δεν το επικοινωνήσεις όλο αυτό που κάνεις, δεν θα είχαμε και όλο αυτόν τον κόσμο που έχουμε εδώ. Το One Channel λοιπόν, το Βήμα, τα Νέα, το in.gr, τα Παραπολιτικά 90,1, τον Ελεύθερο Τύπο, τη Ρομφέα, το Πειραιάς Πρες και το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία και πολύ μικρά τα γράμματα. Όχι, αυτό. Πήρα και η Εκκλησία. Και βέβαια τη τηλεόραση του Αλφα που καλύπτει αυτή την εκδήλωση και τον ραδιοφωνικό σταθμό του Α989, ο οποίος θα μεταδώσει ολόκληρο το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ένα ζεστό χειροκρότημα για να δημιουργήσουμε τον πρώτο καλλιτέχνη μας, τον πρόσωπο Καραφώτη. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα λοιπόν για τον κύριο Καραφώτη και πάμε να τον απολαύσουμε.
Έφυγες και ζω πουλί μες στο βουνά. Όμως θα το δεις πως δεν θα σου περάσει. Τα σφάλματα σου θα πληρώσεις ακριβά.
Κόσμος Καραφώτης, κυρίες και κύριοι.
Κώστα, παραμένεις κοντά μας. Να ζητήσουμε τον Σεβασμιώτατο να έρθει να προσφέρει στον Κώστα Καραθώτη, ο οποίος αφιλοκερδός σήμερα προσέφερε αυτό το μουσικό πρόγραμμα με πολύ μεγάλη διάθεση. Θέλησε να ενώσει τη δική του φωνή μαζί με τη δική μας, προκειμένου το μήνυμα της αγάπης να φτάσει όσο πιο δυνατά και όσο πιο μελωδικά μπορούσαμε. Με το υπέροχο και μεγαλειώδες τάλαντο που του χάρισε ο Θεός, το οποίο προσφέρει όχι για μια απλή επιβίωση, αλλά για μια βαθιά, ενορασιακή, πνευματική διάσταση. Είναι πάντα μαζί μας, πάντα με τη Μητέρα Εκκλησία, πάντα με το γένος. Του συγχαίρω και τον ευχαριστώ. Και όταν έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες, πραγματικά έχουμε ήθος και ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ βαθιά. Να συμπληρώσουμε, όταν έχουμε και τέτοιους φίλους, νιώθουμε πολύ πιο ισχυροί, πολύ πιο δυνατοί, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας Καραθώτης έχει έρθει κοντά μας εδώ και έχει τραγουδήσει από αυτή εδώ τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου για τον ίδιο σκοπό. Τον ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τη χοροδία του σχολείου, της Ιεράς Μητροπόλεως. Τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι. Και τον κύριο Γιάννη Γρηγοράκη, που είναι διευθυντής της χοροδίας του Δημοτικού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια να πούμε ενώνει ότι λειτουργούν όλες οι βαθμίδες. Υποτροφίες. 20 παιδιά λοιπόν, τα οποία φοιτούν στα εκπαιδευτήρια μας, κυρίες και κύριοι, είναι καρπός της αγάπης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα φωνάξουμε. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν βραβεύουμε σήμερα τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραβαπά, τον οποίο παρακαλούμε να έρθει κοντά μας για να του αποδείξουμε μια τιμητική πλακέτα. Κώστας Καραβαπάς. Ένας δικός μας άνθρωπος επίσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και πρέπει να πούμε ότι με πρωτοβουλία του Κώστα Καραπαπά έχει δημιουργηθεί και παιχνίδι φιλικό, τα έσοδα
έχουν διατεθεί επίσης στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Είναι γνωστός για την αγάπη του, είναι γνωστός για τους αγώνες του πάνω απ' όλα, είναι γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το αθλητικό πνεύμα. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Ο Ολυμπιακός είναι μια έννοια σύμφυτη με την πόλη του Πειραιά. Δεν νομίζω να αυτό αποτελεί κάτι παράδοξο. Είναι μια πραγματικότητα, ουσιώδης, διαχρονική, μια σταθερή αξία ζωής. Ο Ολυμπιακός έχει ως μότο το «Εθ' αγωνίζεστε» και προσφέρει σε όλους μας αυτόν τον δυναμισμό και τη ρόμη της ψυχίας των Ελλήνων. Διαπλάθει χαρακτήρες και αποτελεί για όλους εμάς εδώ τους Πειραιώτες μια πραγματικά ανεπανάληπτη σελίδα δόξας, τιμής, θάμβους και ομορφιάς. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για αυτό το έργο που προσφέρετε την νεολαία μας, το λαό μας, τον αθλητικό κόσμο και βέβαια τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, ο οποίος δέχεται χρημάτων και κόπου για να προσφέρει από την καρδιά του και την ύπαρξή του όλο αυτό το μεγαλείο που εμείς βιώνουμε εδώ ως Πειραιώτες και βέβαια οι Πανέλληνες. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα η οποία δεν αγωνίζεται για υλικά πράγματα και μόνο. Αγωνίζεται πάνω απ' όλα για την ευψυχία, τη γενναιότητα και το ήθος του λαού μας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε περήφανοι που είμαστε Πειραιώτες και Ολυμπιακοί. Να πούμε στους μαθητές σε εξέλιξη βρίσκονται έργα στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις Μητροπόλεως Πειραιώς, ένα έργο επίσης του Ολυμπιακού. Κώστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους του ΠΑΕ Ολυμπιακός για αυτή την τιμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καθημερινά ανοίγεται δρόμος πνευματικότητας και προσφοράς για όλους μας. Εμείς σαν Ολυμπιακός, όπως γνωρίζετε, με την σαφή οδηγία του ηγέτη του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη, βαδίζουμε ταπεινά σε αυτόν τον δρόμο και προσπαθούμε καθημερινά να επιστρέψουμε την αγάπη της κοινωνίας προς το μεγάλο αυτό σύλλογο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν όλοι ακολουθώντας το παράδειγμα το δικό σας, της Πειραϊκής Εκκλησίας που τόσο αγαπάμε και βεβαίως του Ολυμπιακού. Να είστε όλοι καλά. Αγαπητέ Κώστα, τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε καλοκαίρι, 4.000 νέοι και νέες του Πειραιά βρίσκουν τα φρύγια και τα σκηνοτικό έργο της Μητροπόλεως μας. Ο τροφοδότης, ο υλικός και πνευματικός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό λοιπόν τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε χαρακτήρα. Ευχαριστούμε πολύ τον καλό φίλο τον Κώστα, τον Καραπαπά, αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που έχει ένα διαφορετικό μήνυμα. Σωστά. Να στείλει. Είναι η ανάγκη η Νόνη Δούνια να επιβραβεύσουμε προσωπικότητες και θεσμούς. Και κάποιους ανθρώπους πραγματικά το αξίζουν, κάποιους αξιόλογους ανθρώπους, τους οποίους έχουμε αποφασίσει έτσι να βραβεύσουμε. Θέλεις να ξεκινήσεις. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα πρέπει να πούμε ότι νιώθουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεί μια πραγματικότητα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι η αλήθεια όμως, κυρίες και κύριοι. Νιώθουμε την αστυνομία όλο και περισσότερο δίπλα μας. Νιώθουμε την ασφάλεια και νιώθουμε τον αστυνομικό ως φίλο μας. Σήμερα λοιπόν αποφασίστηκε στο πρόσωπο του αρχηγού της στρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη να βραβεύσουμε όλο το σώμα της ελληνικής αστυνομίας για την εξαίρετη προσφορά και το εθνοφελές έργο που επιτελούν τα μέλη της, για την προάσπιση των ελευθεριών μας και την έβδομη λειτουργία βεβαίως της ελληνικής κοινωνίας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας αρέσει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και να ευχαριστούμε βέβαια στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αρχηγό μας, να συνεχίσει με την ίδια αγάπη για το σώμα, με την ίδια αγάπη για την ελληνική κοινωνία, να δημιουργεί προϋποθέσεις έτσι ώστε όλοι εμείς να περπατάμε, να ζούμε ελεύθεροι και με ασφάλεια. Έτσι. Το τελευταίο διάστημα το έχει αποδείξει με τον πιο περίτρανο τρόπο. Και τα παιδιά άλλωστε μας και οι γονείς μας που είναι ηλικιωμένοι και είναι μόνοι τους στα σπίτια τους και καμιά φορά αισθάνονται ανασφαλείς. Έτσι. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε πάρα πολύ να χαμηλώσουμε τα φώτα και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον αρχηγό της ελληνικής μας αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχαήλ Καραμαλάκης, αντιστράτηγος. Κατάγεται από τον Αχενδριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου, ενώ γεννήθηκε στο Σουφλί του Νόμου Εύρου το έτος 1964. Κατατάχθηκε στο σώμα της πρώην χωροφυλακής το έτος 1982 και αποφύτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1988.
Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο τμήμα επαγγελματικής μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ελληνικής αστυνομίας το 2000. Συμμετείχε με επιτυχία σε επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναρκωτικών, τεχνικών και τακτικής προανάκρισης, αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής και αυτοπροστασίας, καταπολέμησης ρατσισμού και ξενοφοβίας, τροχέας, σχέσεων αστυνομίας και κοινού, διαχείρισης κρίσιμων και έκτακτων περιστατικών. Εκπροσώπησε το σώμα σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και ημερίδες, με αντικείμενο ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας αλλά και διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Συνετέλεσε καθοριστικά στην εδραίωση του συνδικαλιστικού δικαιώματος για το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, ασκώντας για ικανό χρονικό διάστημα καθήκοντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών. Διετέλεσε ενεργό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, συνεισφέροντας με την εμπειρογνωμοσύνη του στη διαδικασία εναρμόνισης των αστυνομικών και δικαστικών δομών στην Ευρώπη. Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διοικητής σε διάφορες μάχημες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Ως ανώτατος αξιωματικός, υπηρέτησε με τον βαθμό του ταξιάρχου από τον Μάρτιο του 2012 ως διευθυντής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 που προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Την 16η Φεβρουαρίου 2016 προήχθη στο βαθμό του αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Κατά την εκεί θητεία του, είχε μεταξύ άλλων την εποπτεία και τον συντονισμό για την εκένωση του καταβλισμού της Ιδωμένης τον Μάιο του 2016. Την 21η Ιανουαρίου 2017 τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ από 5 Αυγούστου 2018 έως 1η Νοεμβρίου 2018 ασκούσε παράλληλα και τα καθήκοντα του υπαρχηγού. Την 2 Νοεμβρίου 2018 τοποθετήθηκε στη θέση του υπαρχηγού του σώματος. Την 19η Ιουλίου 2019, με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, το απονεμήθηκαν από την ελληνική πολιτεία για την υπηρεσιακή του απόδοση και δραστηριότητα, πλήθος επαίνων και ηθικών αμοιβών. Επίσης, του έχουν απονεμηθεί τα παράσημα των ταγμάτων αριστείας του ανώτερου ταξιάρχη, του τάγματος της τιμής και του Φίνικα, του ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα, η χρυσή σταυρή του τάγματος της τιμής και του Φίνικα, τα μετάλλια αστυνομικής αξίας Α, Β και Γ τάξεως, καθώς και οι διαμνημονεύσεις αξίας και τιμής Α μετά του αντιστοίχου αστέρα, Β και Γ τάξεως, ευδοκίμου διοικήσεως Α και Γ τάξεως και ευδοκίμου επιτελικής υπηρεσίας Α τάξεως. Είναι έγγαμος και πατέρας διοτέκνων. Αυτός είναι ο αρχηγός μας. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Καραμαλάκη να έρθει κοντά μας και για τη βράβευση. Και να ζητήσουμε από τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Πυρός Κεφαλίου, κύριο Σεραφείμ, και τον Δήμαρχο. Και τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, να μας βοηθήσουν τη βράβευση. Ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Υπάρχουν κενά καθίσματα, εσείς που είστε όρθιοι, υπάρχουν κενές καρέκλες, μπορείτε να καθίσετε. Ευεργετήριον γράμμα. Η του Πειραιώς Εκκλησία τιμή ευουλωμένη των ενδοξότατων κύριων Μιχαήλ Καραμαλάκη, αντιστράτηγων αρχηγών ελληνικής αστυνομίας, αρετή δύο και προσμημένων και ζήλο φίλων και φιλογενή αρρωγή διακρινόμενων δια την παρουσία και προσφοράν της ενδοξοτάτης ελληνικής αστυνομίας, απονέμει αυτό το ύψιστον παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το χρυσούν μετάλλιον του πολιούχου αυτής Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Εν έτη σωτηρίο δυσκυλιωστό 19 Δεκεμβρίου και πάλι. Ο Μητροπολίτης, ο Πειραιώς Σεραφείμ. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι αυτή την ώρα, διότι ο ενδοξότατος στρατηγός μας, ο οποίος οντοποιεί και εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, τους προστάτες της δημοκρατίας μας, της ευστάθειας, της ευνομίας, της τάξεως, της δικαιοσύνης, του ηθικού τρόπου υπάρξεως, βρίσκεται ανάμεσά μας.
τον ευχαριστούμε για όσα έχει προσφέρει, για όσα προσφέρει και για όσα θα προσφέρει. Και στο πρόσωπό του ευχαριστούμε όλους τους εκλεκτούς μας και αγαπημένους φρουρούς της τάξεως, του νόμου και της αληθείας που εκδαπανώνται με ένα γλύσσο μισθό, δεν το κάνουν γι' αυτό, για να προσφέρουν σε όλους εμάς την ευστάθεια, τις δημοκρατικές αξίες, τη δυνατότητα να υπάρχουμε στο σύνολο της κοινωνίας ως έντιμα και πιστά και ισότιμα μέλη. Σας οφείλουμε πάρα πολλά. Στρατηγές, σας οφείλουμε πάρα πολλά. Και η Εκκλησία σας απονέμει το δίκαιο έπαινόν της για όλη αυτή τη μεγαλειώδη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να αποτιμηθεί με ανθρώπινα λόγια. Το αίμα των μαρτύρων και ηρώων του αστυνομικού σώματος που προσέφεραν τη ζωή τους και διακινδυνεύουν καθημερινώς για τη δική μας ασφάλεια και ευδαιμονία είναι η θυσία του λαού μας στην δόξα της αγάπης του Μεγάλου Θεού. Ξέρετε, ο Κύριος μας είπε κάτι πολύ τρομακτικά δυνατό. Έρχεται ώρα, λέει, εν υπάς ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείας προσφέρει το Θεό. Οι αστυνομικοί λοιπόν βαδίζονται ως μάρτυρες. Γιατί είναι μάρτυρες? Μάρτυρες της δικαιοσύνης, της ευνομίας, της ευταξίας, της αγάπης του συνάνθρωπου. Αυτό το δρόμο της θυσίας και της προσφοράς περιβάλλονται από τον Θεό με αυτό το φωτοστέφανο της έρημης, όχι για κάποια γήινα χρόνια, αλλά για την ατελεύτητη και μακαρία αιωνιότητα. Σας εκφράζουμε λοιπόν την αγάπη μας, το θαυμασμό μας, την τιμή μας, τη βαθιά μας προσωπική ενοήδεια και με το πρόσωπό σας αισθανόμαστε βαθιά, οντολογικά καταξιωμένοι. Να ζήσετε, να έχετε υγεία, δύναμη και να συνεχίσετε αυτό το θαυμάσιο έργο που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη, συνοχή και συνύπαρξη. Και ο Δήμαρχός μας και η πόλη μας και όλοι οι Πειραιώτες σας συγχαίρομαι από τα βάθη της ψυχής μας. Συγχαρητήρια. Να είστε πάντοτε δυνατοί, γενναίοι, εύψυχοι και πάντοτε αφοσιωμένοι σε το υπέρβατο καθήκον της ανθρώπινης συναντήληψης, της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα. Κύριε Μόραλη, παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Να σκαλασσώσω και εγώ στο φιλόξενο Δημοτικό Θέατρο. Δύο αναφορές θα κάνω, θα ασχολήσω την αρχηγία. Η πρώτη θα είναι για την Μητρόπολη Πειραιά, να δώσω τα συγχαρητήρια μου για μία ακόμα σημαντική εκδήλωση της Μητρόπολης μας. Θεωρώ ότι η περιοχή του Πειραιά, αλλά και εγώ ως δήμαρχος της πόλης, είμαι τυχερός που έχουμε τόσο δραστήρια Μητρόπολη και τόσο δραστήριο Μητροπολίτη που ανεβάζει τις κοινωνίες που είδαμε. Είναι καθημερινές. Και επίσης κάτι σημαντικό, ότι είμαστε τόσο πειράς εργαζόμενοι εδώ σήμερα και είναι σημαντικό. Είναι η Μητρόπολη, είναι ο Δήμος, ο Ολυμπιακός μας, είναι οι παραγωγές τάξης του Βασίλειου Κορκίδη, οι επιστημονικοί σύλλογοι, νυν και τέως βουλευτές, νυν και τέως αντιπεριφερειάρχες, και αυτό δείχνει μια μεγάλη αγκαλιά που είμαστε στον Πειραιά, παραμερίζοντας διαφορές στον τρόπο να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας. Άρα, πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στη Μητρόπολη και στον Μητροπολίτη μας. Πρέπει να τον αρχηγώ, τι να πω εγώ. Ήταν μια λαμπρή καριέρα. Δεν μπορούσαμε αρχικά να ξέρουμε όλη αυτή τη λαμπρή καριέρα. Παρακολουθούμε τις βαθμίδες όταν ανεβαίνει κάποιος στην αστυνομία, είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε όλες αυτές τις βραβεύσεις και την πορεία που έχετε. Θερμά συγχαρητήρια. Θα μιλήσω στον Δημήτρη Αλφιέ, που νομίζω είναι πιο σημαντικό και από του Δημάρχου, που εγώ τουλάχιστον να πω. Ότι πρέπει οι Έλληνες να νιώσουμε ότι είμαστε συμπαίκτες με την αστυνομία στην αντιμετώπιση της ανομίας, της παραβατικής συμπεριφοράς που κρίσει μεγάλες. Περάσαμε παλιές εποχές, πλέον πρέπει να είμαστε δημότες, πολίτες και σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, η τροχιά, η πυροσβεστική, το λιμενικό για εμάς. Πρέπει να είμαστε μαζί, μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω θα θέλουμε να προσεγγίσουμε να υπάρχουν έστω και μειωμένα όπως και δεμένες. Πολλά συγχαρητήρια, είναι χαρά και τιμή που συμμετείχατε τώρα. Να είστε καλά. Έχουμε και ικανό ενταξία εδώ στο Πειραιά, τον κύριο Γεωργόπουλο. Κύριε Αρχηγέ. Σεβασμιότατε, κύριε Γενική Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να καταστώ συμμέτοχος της σημερινής εκδήλωσης και της αξιόλογης και ιδιαιτέρως σημαίνουσας προσπάθειας της Ιερέας Μητρόπολης Πειραιός για την εξάλληψη της στόχιας και για την κατεπέκταση συλλογική προσπάθεια στήριξης του συνανθρώπου μας. Η σπουδαιότητα αυτής της συλλογικής προσπάθειας ενδυναμώνει εμφανώς και η σημερινή παρουσία πολλών συλλογικών φορέων,
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η συνολική και πολύπλευρη στήριξη του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς είναι πραγματικότητα. Παραδεκτά, στην αληθινή και φιλανθρωπική προσπάθεια, κανείς δεν μένει αμέτωχος. Θα δανειστώ τα λόγια του Οσίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, για να προσδιορίσω την αιτία κάθε προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και να καταλήξω πως η διαρκής δοτικότητα είναι απαραίτητη, ιδίως προς τους συμπολίτες μας, ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Κάνε όλα τα πράγματα απλώς και αγίως, χωρίς να αποβλέπεις εις άλλο, παρά μόνον εις το να αρέσεις το Θεό. Ταπεινώσου εις όλα τα έργα και θέλεις γνωρίσει πόσον ολίγο μπορείς με αυτά να ωφελήσεις άλλους. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και η Εκκλησία της Ελλάδος συνολικότερα, με ευρύ φιλανθρωπικό έργο δεν ξεχνά και συμπαραστέθηκε μέσω του προσωπικού της και του δικτύου των ιδρυμάτων της σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται τη βοήθεια όλων μας. Στηρίζει τον διπλανό μας και τον ενισχύει ηθικά, ψυχικά και οικονομικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το δίκτυο πρόνοιας που διαθέτει έρχεται να συμπληρώσει με το βέλτιστο τρόπο το παραγόμενο έργο πολλών δημοσίων φορέων. Η ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας αποτέλεσε ισχυρό στήριγμα και θεμέλιο λίθο για την ανοικοδόμηση της χώρας μας και τη δημιουργία μιας ισχυρής διεθνούς εικόνας, η οποία έδωσε και δίνει όθηση στη δημιουργική ανάπτυξη και άνθηση. Η θρησκευτική και πολιτιστική μας παράδοση μαρτυρά τη μακραίωνη ισχυρή παρουσία της, που κυρίως είχε ως στόχο να στηρίζει τον συνάνθρωπό μας και να του δώσει εκείνα τα εφόδια που θα τον ολοκληρώσουν και υποστηρικτικά θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να προοδεύσει σε όλους τους τομείς. Η παρουσία της Εκκλησίας είναι αισθητή και κατά την οικονομικοκοινωνική κρίση που επηρέασε τόσο συνολικά την κοινωνία μας, όσο και τον πολίτη ειδικότερα, με ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες. Προς την ίδια κατεύθυνση, η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσα από τη διαρκή της δράση, παρουσιάζει ένα μακρόπνο και προσφερόμενο έργο, που πολυπρεύρως αγγίζει διαχρονικά όλο το κοινωνικό σύνολο. Η νεολαία μας δεν αισθάνεται πλέον μόνη της, αλλά έχει συμπαραστάτη της ενεργό την Εκκλησία, με καθοριστική συμβολή της στη διαπαιδαγώγησή της, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία της. Είναι γεγονός για την περιοχή του Πειραιά ότι οι αναξιοπαθούντες συνάνθρωποι μας, καθώς και οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες, βρίσκουν στην προσφορά της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς καταφύγιο αγάπης, καταφύγιο ελπίδας, καταφύγιο ψυχικής ανακούφισης, καταφύγιο Θεού. Η κοινή προσπάθεια αναδεικνύει την ενωτική δύναμη ψυχής και φανερώνει ότι η Εκκλησία είναι παρούσα, ότι επιθυμεί να προσφέρει, είναι αδιάκοπα δίπλα μας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη συλλογική πορεία η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να έχει διαφορετικό ρόλο και δεν έχει διαφορετικό ρόλο. Η προσφορά σε κάθε πολίτη χωριστά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βασική αποστολή της, τη διαφύλαξη και εγκαθίδρυση του αισθήματος του αγαθού της ασφάλειας, το οποίο συνιστά αυτοσκοπός της καθημερινής επιτέλεσης των καθηγόντων κάθε στελέχους και κάθε ένστολο αστυνομικού που αγωνίζεται στον δρόμο. Η ελληνική αστυνομία, πέρα από την προστασία του πολίτη και της ευνομίας στα πλαίσια της κοινωνίας μας, ποικιλοτρόπως επιδεικνύει ένα ισχυρό εξωστρεφές πολιτιστικό και κοινωνικό πρόσωπο. Υπερβαίνει τα τυπικά υπηρεσιακά της όρια και πλησιάζει τον συνάνθρωπό μας, το αποδεικνύει ότι μπορεί να τον κατανοήσει, ότι μπορεί να αντιληφθεί τις ανάγκες του, ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Έτσι γίνεται συμμέτοχη σε κοινωνικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα δράσεις, όπου η αγάπη, η φιλία, η αμοιβαία κατανόηση και η αλληλεγγύη αποκαλύπτουν την ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος εγκύτητας, ενσυναίσθησης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Συνειδητοποιώ ότι στην προσπάθεια ενίσχυσης όλων των συμπολιτών μας, η ελληνική αστυνομία βρίσκει την Εκκλησία. Με δημιουργική και αρμονική συνέργεια μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε με βήματα που θα προασπίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και θα δημιουργούν ευίωνες συνθήκες κοινωνικής ευημερίας, ανάπτυξης και πρόοδου. Συνιστά ιδιαίτερη τιμή η σημερινή βράβευση προς το πρόσωπο του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, η οποία αντικατοπτρίζει περίτρανα τη βράβευση προς κάθε αστυνομικό.
κάθε άστολο που καθημερινά επιτελεί τα καθήκοντά του με αυταπάρνηση, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και υψηλό φρόνημα, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και στην προάσπιση και διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχηθώ στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για την ονομαστική του εορτή χρόνια πολλά, μακροημέρευση και πνευματική διάβια κατά την άσκηση των πολυσήμαντων βηματικών του καθηκόντων. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός και όλους όσους εργάζονται άοπνα και με αγάπη για τον αξιόλογο και αξιοσήμαντο ποιμαντικό κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται καθημερινά για τον συνάνθρωπό μας, βελτιώνοντας αισθητά το επίπεδο διαβίωσής του. Στη σημερινή λοιπόν εκδήλωση, κατά της στόχιας, όλοι μαζί στέλνουμε μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας, αλληλοβοήθειας και δίνουμε δυναμικό παρόν στη συγκεκριμένη δημιουργική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Ιδούνια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αρχηγέ. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, κουράγιο και να συνεχίζετε έτσι με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για το σώμα. Νομίζω ότι μπήκατε από την άλλη να μην. Μην χαλάσει το προξενιό. Εγώ, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις. Λοιπόν, δεύτερη προσωπικότητα. Πολύ ωραία. Που θα τιμήσουμε σήμερα, ένας άνθρωπος που αναπνέει στον Πειραιά, περπατάει στον Πειραιά, έχει κάνει περήφανο τον Πειραιά με τη δράση του, μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνοδοιπόρος με το έργο της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η οικογένεια της Μητροπόλεως Πειραιός. Και ένας πολύ γλυκός και ευγενικός άνθρωπος λοιπόν. Αυτός είναι ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Θα τον θέλαμε εδώ κοντά μας για να τον βραβεύσουμε. Ελάτε κύριε Κορκίδη. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Ο Βασίλης Κορκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 19 Δεκεμβρίου του 1959, όπου μεγάλωσε, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και κατοικεί με την οικογένειά του στην Καστέλα. Είναι νυμφευμένος από το 1986 με την Ζανίνα Κανελοπούλου και έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα, δικηγόρο Πειραιά, και τον Σπύρο, που επίσης δραστηριοποιείται από νεαρά ηλικία στην οικογενειακή επιχείρηση. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά St. Paul και του Κολεγίου Ντέιλις του Λονδίνου. Σπούδασε ναυπηγική και επιστήμη πλοίων στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Southampton, με πτυχίο Bachelorship Science και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με πτυχίο Master στο Ναυτικό Δίκαιο καθώς και στο Διεθνές Εμπόριο και τις Θαλάσσιες Μεταφορές, που ολοκλήρωσε με διάκριση το 1983. Το 2016, το ΑΤΕΗ Πειραιά και σήμερα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τον αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα τεχνολογικού τομέα. Το 1984 κατετάγει στο πολεμικό ναυτικό. Οι συνάδελφοί του έμποροι τον εξέλεξαν από το 2009 έως το 2018, όταν και αποχώρησε εκεί ο θελός, τρεις φορές πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Και από το 2013 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, το οποίο θεωρεί δεύτερο σπίτι του. Επίσης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό ως πρόεδρος στην Επιτροπή για το Εμπόριο του Συνδέσμου των Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, καθώς και ως αντιπρόεδρος και εθνικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Eurocommerce. Τον Μάιο του 2018 εκλέγεται πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Όλες οι παραπάνω θέσεις εκπροσώπησης που συμμετείχε και συμμετέχει, επιλέγει να μην είναι αμοιβόμενες, αφού από την ενασχόλησή του στα κοινά δεν επιθυμεί οικονομικά ανταλλάγματα. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του εργαζόμενο πρόεδρο και πρόεδρο της κρίσης. Δεν είχε ποτέ πολιτικές επιδιώξεις και επιθυμεί να ολοκληρώσει τη θητεία του ως πρόεδρος του ΕΒΕΠ το επαιτειακό έτος 2021, βλέποντας την επιχειρηματικότητα του τόπου και την ελληνική οικονομία να απελευθερώνονται.
Έχει γράψει πολλά άρθρα στον ημερήσιο και οικονομικό τύπο, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, την ναυτιλία και βεβαίως την πόλη λιμάνι για την οποία είναι πολύ περήφανος, τον Πειραιά. Στις 20 Μαΐου 2019, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός παρέδωσε στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ ένα καινούριο και υπερσύγχρονο σχολικό λεωφορείο, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια κίνηση η οποία προστέθηκε σε σειρά άλλων ενεργειών που όλες μαζί αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη συμπόρευση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός σε κάθε μορφή δράσεως της τοπικής μας εκκλησίας, που σκοπό και στόχο έχει να βοηθήσει την κοινωνία μας και να συμβάλλει στο γενικό σύνολο. Ελάτε, κύριε Κορκέδη, παρακαλώ. Λοιπόν, και να ζητήσουμε να μην από το Σεραφείμ του Μητροπολίτη Πειραιός. Και θα δει ο κύριο Σεραφείμ να έρθει για να κάνει την απονομή. Συγχαρητήρια. Ευεργετήριο γράμμα. Η του Πειραιός Εκκλησία τιμή σεβουλωμένη των εντιμολογιότατων κύριων Βασίλειον Κορκίδη, πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, αρετή βίου και κοσμημένων και ζήλο θείο και φιλογενή προσφορά, διακρινόμενων δια τα ασπολικάρπους αυτού και αδιαπτώτους υπεροχικάς δωρεάς τη Ιερά Μητροπόλη Πειραιός και της χυμαζομένης και εμπεριστάτης αδελφής, απονέμει αυτό το ύψιστον παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το χρυσούν μετάλλιον του πολιούχου αυτής Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Εν έτη σωτηρίου, δυσχυλιοστό, 19 Δεκεμβρίου Τετάρτη. Ο Μητροπολίτης, ο Πειραιός Σεραφείμ. Ο Βασίλης είναι όχι απλώς ο δικός μας άνθρωπος, όχι απλώς ένα πρόσωπο που μας τιμά σε διεθνές επίπεδο, με την επιστημοσύνη του, με την επιχειρηματικότητά του, την υγιεστάτη, την σόφρονα, την ουσιώδη, αλλά είναι και ένας απόλυτος συνεργός, ένα πρόσωπο ταυτισμένο και με την πόλη μας και με την Εκκλησία μας, και αυτός και η οικογένειά του. Δοξάζουμε τον Θεό για αυτή τη δωρεά που μας χάρισε, τον Βασίλη τον Κορκίδη. Και το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Και ξέρετε, το είπα και κατά την αγόραψη της επιτιμίας του στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, ότι ο Βασίλης εμπνέεται από τη μεταφυσική των πράξεων. Δηλαδή, η όλη του ύπαρξης δεν εξαντλείται στον χώρο χρόνο του τώρα, του σήμερα, αλλά ανάγεται καθημερινά από το φεδρό και το εφήμερο στο αιώνιο και το άφθητο. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ένας άνθρωπος κοσμημένος με σοφροσύνη, με ουσία, με αλήθεια και με αγάπη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας προσφέρεις, για όσα μας προσφέρεις, για το υπάρχεις, γιατί σε ευχάρισε ο Θεός στην πόλη μας, στο επιχειρηματικό αυτό χώρο, το μεγάλο χώρο που είναι πυλώνας της Πειραϊκής Ναυλόχου Πόλεως και του έθνους μας ολοκλήρου και στην οικογένειά σου βέβαια. Να έχεις υγεία, δύναμη και πάντοτε να συνεχίζεις αυτό το μετερίζει το αγώνα υποχώρητος, πιστός, γενναιόφρον και δυνατός. Κάθε ευλογία. Σεβασμιότατε, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχηθώ χιλιόχρονους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη θρησκευτική μου οικογένεια, που είναι η Ιερά Μητρόπολη Πειραιά, που μας καθοδηγεί, μας οργανώνει και μας οδηγεί στο να αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια αποτελεσματικά. Θέλω να ευχαριστήσω την επαγγελματική μου οικογένεια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, που μου δίνει τη δυνατότητα μαζί με τους συνεργάτες μου, τις χιλιάδες επιχειρήσεις του Πειραιά, την πειραιακή επιχειρηματικότητα, να κάνουμε την ευχή πράξη. Και βεβαίως να ευχαριστήσω την εξαίματος οικογένειά μου, που μας ευλόγησε ο Θεός και δεν ζήσαμε ποτέ τη φτώχεια, αλλά με δίδαξε να μην αντιμετωπίζω τη φτώχεια με ελεημοσύνη, αλλά ως χρέος και υποχρέωση στον συνάνθρωπό μου. Είναι πολύ ωραίο να έχεις. Και ο επόμενος είναι πραγματικός φίλος. Ένας πραγματικός φίλος. Και όλος ο όμιλος είναι φίλος της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός και έχει σταθεί πάρα πολύ κοντά μας. Και γι' αυτό και ο επόμενος που θα βρεθεί
είναι ο γενικός διευθυντής του ομίλου παραπολιτικών, ο Παναγιώτης ο Τζένος. Έχουμε βίντεο για τον Παναγιώτη Τζένο. Βεβαίως, ο Παναγιώτης. Να το δω. Παρακαλώ. Ξεκίνησε το ταξίδι της ενημέρωσης για τα παραπολιτικά με την παρουσία στο διαδίκτυο της ιστοσελίδας παραπολιτικά.gr. Εμπνευστής της προσπάθειας, ο Γιάννης Κουρτάκης, ένας δημοσιογράφος με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Από την πρώτη στιγμή, η βασική του αρχή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας ανεξάρτητα από το προσωπικό ή επαγγελματικό κόστος. Το Σεπτέμβριο του 2012 τυπώνεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Παραπολιτικά, γνωρίζοντας τεράστια αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Με ποιοτικές εκδόσεις που συνοδεύουν την εφημερίδα, όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κωνσταντίνου Παπαρεγόπουλου, δίνεται η ευκαιρία στο κοινό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να αποκτήσει μνημειώδη έργα σε ιδιαίτερα προσιτή αξία. Το 2014 ξεκίνησαν οι εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Παραπολιτικά 90,1, ολοκληρώνοντας την παρουσία του ομίλου στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα, ο ομίλος Παραπολιτικά πραγματοποιεί πληθώρα δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Μπαζάρ βιβλίου, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων. Υπερήφανη αρρωγή στις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς με χορηγίες επικοινωνίας και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, 200 οικογένειες εργαζομένων και πάνω από 700.000 αναγνώστες και ακροατές συνθέτουν τη μεγάλη κοινότητα του ομίλου Παραπολιτικά. Το ξημέρωμα της 12ης Αυγούστου 2019, οι εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά που έκαιγε στο πάρκο Κεραιών του Ημιτού, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του στην Αττική. Οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν ότι για να μπορέσει να αποκατασταθεί η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας χρειάζονταν τουλάχιστον 2-3 μήνες. Με τη φροντίδα όμως και την άμεση παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη και των στενών συνεργατών του Γιάννη Κουρτάκη, εκδότη και ιδιοκτήτη των Παραπολιτικών και την Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Παραπολιτικά Παναγιώτη Τζένου, παραχωρήθηκε τόσο εξοπλισμός όσο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του σήματος της Πειραιακής Εκκλησίας λίγες μόνο ώρες αργότερα από την καταστροφική πυρκαγιά. Ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός με αποτέλεσμα την ακόμη καλύτερη εμβέλεια εκπομπής και ποιότητας του σήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του στο νησί της Αίγινας τον εξοπλισμό της Πειραιακής Εκκλησίας προκειμένου να μπορεί να μεταδίδει το μήνυμα του Ευαγγελίου καθαρά και κρυστάλλινα στην παραλιακή ζώνη της Νότιας Αττικής. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Τζένο να έρθει κοντά μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο όμιλος παραπολιτικών και θέλω να χειροκροτήσω τώρα μόνο όσοι ακούνε η Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούνε πολύ. Λοιπόν, και κάναμε μια διακοπή λοιπόν στο σήμα μας, ξημερώματα 12 Αυγούστου. Όταν θυμάμαι ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, ο Σεβασμιότατος επικοινώνησε μαζί μου να μου ανακοινώσει ότι καίγε το Ημιτός και μαζί με τον Ημιτό και οι εγκαταστάσεις της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το δεύτερο τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, ήταν από τον Παναγιώτο Τζένο, ο οποίος μου είπε: «Κάηκαν οι εγκαταστάσεις σας, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Θα φροντίσουμε έτσι ως το σήμα σε πολύ λίγες ώρες». Η πρώτη εκτίμηση ήταν 2 μήνες για να αποκατασταθεί η ζημιά. Ο Παναγιώτης ο Τζένος λοιπόν και οι συνεργάτες του κατόρθωσαν μέσα σε λίγες ώρες να επαναφέρουν το ηχηρό σήμα που αγαπάμε όλη της Πειραιακής Εκκλησίας μέσα σε ελάχιστες ώρες και βέβαια το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας να συνεχίζει να εκπέμπει με τον ίδιο δυναμισμό. Σεβασμιότατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 30 χρόνια αυτός ο πνευματικός άμβωνας της Πειραιακής Εκκλησίας αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη, φτάνει με 2 δορυφόρους μέχρι τις σχατιές αυτού του πλανήτη και αναψύχει και ευλογεί και ενδυναμώνει συνειδήσεις των Πανελλήνων. Ήταν λοιπόν πραγματικά μια τραγωδία αυτό που συνέβη το βράδυ εκείνο, το 10 Αυγούστου. Αλλά ο Θεός που επιτρέπει τις δοκιμασίες για να γινόμεθα αρτιότεροι
πιο πιστοί και πιο ευπιθείς την αλήθεια, μας χάρισε και την έκβαση. Και την έκβαση αυτή, τη λύτρωση, μας την προσέφερε αφιδόλευτα από τη μεγάλη του καρδιά ο Παναγιώτης ο Τζένος. Αυτό το γλυκό παιδί που μαζί με την υπέροχη σύζυγό του, την Αδριάννα μας, έχουν δημιουργήσει μια θαυμαστή ενότητα ζωής και αγάπης, προσφοράς, τιμής και καθημερινής θυσιαστικής διακονίας. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας. Είναι έκγωνα του Βαγγέλη του Μαρινάκη και του Γιάννη του Κουρτάκη βέβαια, αλλά συνεχίζουν στο ίδιο μετερίζει πίστης και προσφοράς. Τα παραπολιτικά είναι ένας θαυμάσιος δημοσιογραφικός οργανισμός που εξαγγέλει τις εγκείς και τις μακρά την αλήθειά τους. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με το περιεχόμενο, αλλά δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι έχουν μια βαθιά προσήλωση στις αρχές τους, στις αξίες τους και στα ιδεώδη τους. Και διακονούν το λαό μας και την πληροφόρηση που απαιτείται να έχει ο καθένας από εμάς. Και πάλι, αγαπημένο μας Παναγιώτη, Αδριάννα μου, θερμές ευχαριστίες για αυτή τη μεγάλη προσφορά στο λαό του Θεού, στην παγκόσμια ορθοδοξία, στις πέντε υπήρους που φθάνει το μήνυμα της Περαϊκής Εκκλησίας, επειδή εσείς βοηθήσατε σε αυτό. Έχοντας δύσκολους σχηματισμούς, που κάτω από άλλες συνθήκες και με τις προκλήσεις των εποχών που βιώνουμε, θα μπορούσα να είναι καταστροφική για τους πιστούς μας. Ο λόγος σας, το σθένος σας και η πυγμή σας είναι μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το χαρακτήρα ενός έπειρου και ικανού ποιμένα, όπως εσείς, και αποτελούν ευλογία για το χριστοφώνημο πλήθος. Εκ μέρους του εκδότη του Ομίλου των Παραπολιτικών, του κ. Ιωάννη Κουρτάκη και όλων των εργαζομένων, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε με την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Πολιούχου της Πολεός μας, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Θαυματουργού. Θέλω ωστόσο να σας διαβεβαιώσω ότι για εμάς η στήριξη και η προβολή του έργου σας είναι αυτονόητη πράξη καθήκοντος και αγάπης, και ως εκ τούτου θα μας βρίσκεται πάντοτε αρρωγούς σε κάθε σας προσπάθεια. Με αυτή τη λογική άλλωστε ο όμιλός μας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, οι εγκαταστάσεις οποίες υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Θυμάμαι μάλιστα ότι η εντολή του κυρίου Κουρτάκη ήταν να παίξει πάση θυσία ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να διακόψουμε εμείς το δικό μας σήμα. Ο Όμιλος παραπολιτικά θα συνεχίσει να βρίσκεται αρρωγός στην Πειραϊκή Εκκλησία και σε εσάς προσωπικά και θα το κάνει ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης του έργου σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή και σας εύχομαι με εκ βάθους καρδίας εισέτη πολλά. Εμείς ευχαριστούμε και κύριε Ντάνη, σε χώρο του Δοκή του Πειραιός Εκκλησία, τιμή σε δηλωμένη των εντιμολογιώτατων κύριων Παναγιώτην Τζένων, Γενικών Διευθυντήν Ομίλου Παραπολιτικά, Αρετή Βίου και Κοσμημένων και Ζήλο Θείο και Φιλογενή Προσφορά, διακρινόμενων ως λειτουργών της ενημερώσεως, δια τας πολυκάρπους αυτού και αδιαφορικά. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να τιμάμε όλους εκείνους τους οποίους μας στηρίζουν. Η επόμενη βράβευση είναι ένας πραγματικά πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ένας Λεβίτης. Έτσι. Λοιπόν, και πολλές φορές ακούμε, εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε, οι παρουσιαστές, τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ως βουλευτής βέβαια δεν ξέρω αν λες τα ίδια που έλεγες παλαιότερα όταν έκανες εκπομπές. Σημασία έχει όμως ότι η κατάσταση παραμένει ίδια. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σκεφτούν ή δεν θα περάσει το μυαλό τους ότι μπορεί να τσαλακωθούν, στην κυριολεξία το λέω αυτό, προκειμένου να δώσουν χαρά, να δώσουν ελπίδα και να σκουγγίσουν το δάκρυ του πονεμένου αδερφού τους με το ράσο τους. Πριν το παρουσιάσουμε, θα έλεγα καλύτερα να δούμε το βίντεο. Ας παρακολουθήσουμε. Ο πόνος στον κόσμο είναι τόσο μεγάλος, ώστε αν θελήσεις να μαζέψεις τα δάκρυα που χύνονται κάθε μέρα από τα μάτια των ανθρώπων, θα βρεθείς μπροστά στο μεγαλύτερο ποτάμι της γης. Φάρμακο για αυτό τον πόνο είναι η αγάπη. Η αγάπη όπως τη δίδαξε ο Χριστός, όχι παραποιημένη από τους ανθρώπους. Η αγάπη της θυσίας. Η Εκκλησία είναι ο πρώτος σταθμός στην αναζήτηση ελπίδας αλλά και το καταφύγιο σε κάθε πόνο και κάθε δυσκολία. Άστεγοι, άνεργοι, άποροι, νέα παιδιά εξαρτημένα από ουσίες,
γέροντες εγκαταλελειμμένοι, μοναχικοί συνάνθρωποι μας, ασθενείς, διαζευμένες οικογένειες, χείρες με παιδιά, άνθρωποι ανεξαρτήτου εθνικότητας ή θρησκείας, χτυπούν την πόρτα της Μητροπόλεως μας. Όλο και νέες περιπτώσεις σε αριθμούς που δεν διανοούμαστε ζητούν τη βοήθεια της Μάνας Εκκλησίας. Η αγάπη δεν φαίνεται μόνο από το τι δίνεις, αλλά και από το πώς το δίνεις. Η αγάπη δεν είναι το άπλωμα του χεριού, αλλά το δώσιμο της καρδιάς. Αρχίζει από την καρδιά και τελειώνει στο χέρι μας. Όταν δίνεις δίχως αγάπη, προσβάλλεις. Τα τελευταία χρόνια, το λιμάνι του Πειραιά έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη εστία αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης. Η ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων, ακόμη και μαθητών, του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός οδήγησε στη δημιουργία μιας ομάδας όπου ως στόχο έχει την ανακούφιση και βοήθεια των αστέγων. Δεν μπορείς να στρέφεις το βλέμμα σου αλλού, να κάνεις ότι δεν τον είδες. Αφού δεν αφορά εσένα, δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Τι θα έκανε σήμερα ο Χριστός? Πού θα πήγαινε άραγε? Λόγια από νέους και νέες που δεν τρέπονται, που είναι ειλικρινείς και προς τιμήν τους αφιερώνουν χρόνο από το λίγο που τους έχει απομείνει με εβδομαδιαίες εξορμήσεις, μακριά από τα φώτα δημοσιότητας και κάθε επίδειξη, απλά για να διακονήσουν στο πρόσωπο του άστεγου, του φτωχού, του ναρκωμανή, του μετανάστη, τον ίδιο τον Χριστό. Συγκεντρώνοντας ήδη ένδυσης, καθαρά και σε καλή κατάσταση, ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, τα προσφέρουν καθημερινά στους άστεγους που βρίσκουν καταφύγιο στους χώρους αναμονής επιβατών στο λιμάνι του Πειραιά. Αθόρυβο, διακριτικά, χωρίς δημοσιότητα. Με σεβασμό και αγάπη στα πρόσωπα των αδελφών μας. Αυτή η προσπάθεια λαμβάνει σάρκα και οστά χάρη στο σύγχρονο Λεβίτη πατέρα Φανούριο Κατσαρό, που συγκεντρώνει δίπλα του μια ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι δίνουν καθημερινά σχεδόν στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ο σχετικός, κοινοτονήθηκε και διάκονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ στις 5 Οκτωβρίου του 2014, ενώ πρεσβύτερος στις 21 Οκτωβρίου του 2017. Είναι έγκαμος ιερέας πατέρας δύο παιδιών, αλλά μέλη της οικογένειάς του δεν αποτελούν μόνο η πρεσβυτέρα του Φωτεινή και τα παιδιά τους, αλλά και οι άνθρωποι του λιμανιού. Συνοδοιπόροι στον αγώνα του πατρός Φανουρίου είναι 30 περίπου νέοι, οι οποίοι εμπνέονται από το έργο και την αγάπη του προς το Θεό. Μια αγάπη η οποία εκδηλώνεται ως αγάπη για τον συνάνθρωπο. Καθημερινά σχεδόν θα βρεθούν στο λιμάνι του Πειραιά κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, με βροχή, με καύσωνα, με κρύο και παγωνιά. Άνθρωποι που δεν θα είχαν ένα ποτήρι νερό βρίσκουν στοργή και παρηγοριά στην αγάπη του πατρός Φανουρίου, ο οποίος δεν θα σκεφτεί ούτε μια στιγμή ότι το ράσο του θα λερωθεί στις λάσπες του λιμανιού ή ότι θα τριφτεί όταν ο ίδιος θα κουβαλάει τα χαρτοκιβώτια με τα τρόφιμα που θα διανύμει. Τον ίδιο και τους συνεργάτες του τους ενώνει η αγάπη τους, το ενδιαφέρον τους και η κοινή ανησυχία για τον πονεμένο άστεγο συνάνθρωπό τους. Σπάνια θα επιστρέψει σπίτι με χρήματα στο αντερί, αφού κάθε φορά είναι πρόθυμος να προσφέρει σε εκείνον που θα του ζητήσει όχι μόνο το περίσσευμα των χρημάτων του, αλλά και τα τελευταία ευρώ που υπολόγιζε να ξοδέψει για να αγοράσει γάλα στα παιδιά του. Πολλές φορές τον ακούμε να λέει: «Τα δικά μας παιδιά δεν έχουν ανάγκη. Υπάρχουν όμως πολλά παιδιά εκεί έξω που το χρειάζονται περισσότερο». Αυτή είναι η κληρική της Εκκλησίας μας. Αυτό το παράδειγμά του και αυτές οι πράξεις αποτελούν πράξεις αγάπης χωρίς όρια. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν τον πατέρα Φανούριο τώρα με το πιο θερμό μας χειροκρότημα. Με το πιο θερμό έργο. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια τώρα. Δεν αγγελικό, ο οποίος πραγματικά όταν φύγει από το Δημοτικό Θέατρο σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθεί στο λιμάνι. Εκεί στα παγκάκια όπου έχουν κάνει σπίτι τους οι άστεγοι. Άξιος. Η Κυπηρεώς Εκκλησία τιμή σεβουλωμένη των ευεσιμολογιότατων οικονόμων Φανούριων Κατσαρών, εφημέριων Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αρετή βίου και κοσμημένων και ζήλο θείο και φιλογενή προσφορά διακρινόμενων δια τα σπολικάρπους αυτού και αδιαπτώτους φιλανθρωπικάς δράσης προς τους εμπεριστάτους, χυμαζομένους και αστέγους αδελφούς ημών, απονέμει αυτό τον της Εκκλησίας Δίκαιων Έπαινων και το παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το μετάλλιο του πολιούχου αυτής Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Ενέτη Σωτηρίο, δυσχυλιοστό 19 Δεκεμβρίου Τετάρτη. Ο Μητροπολίτης, ο Πειραιός Σεραφείμ. Πριν 13 χρόνια, η χάρις του Θεού οδήγησε τα ταπεινά μου διαβήματα σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο
και μου ανέθεσε την ταπεινή διακονία εκπροσώπου όλων σας, του λαού του Θεού και της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένα από τα πρωταρχικά ταπεινά μου σχέδια ήταν ακριβώς αυτό, η αντιμετώπιση των αδελφών μας, των ελαχίστων, των αστέγων, όπως τους λέμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, που δεν έχουν τη στοργή και την αγάπη μιας σκεπής, μιας οικογένειας, μιας ανθρώπινης συναντήληψης. Δυστυχώς η Μητρόπολης μας δεν έχει οικονομικούς πόρους. Είναι πτωχή, έχει βέβαια την αγάπη όλων σας και εκεί στηρίζεται όπως το ξέρετε και καθημερινά το αποδεικνύεται. Αλλά δεν έχει τη μεγάλη οικονομική άνθηση και δυνατότητα για να κατασκευάσει μόνη της πράγματα που θα έθελε, όπως μια μεγαλειώδη στέγη αστέγων. Προσπαθεί βέβαια μέσα από τους κοινωνικούς θεσμούς, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένας ωραίος λόγος στη Γραφή που λέει, χωρίς να φεύγω, θέλω να περιαυτολογήσω, βαρύς ο δίκαιος και βλεπόμενος. Δυστυχώς, η κάθε φορά τοποθετήσεις μας προκαλούν ίσως βέβαια κάποια αντίθετη άποψη και αυτό έρχεται να απομειώσει αυτό το όραμα για αυτό το μεγάλο έργο. Αυτή τη φορά βέβαια με τον Γιώργο τον Πατούλη και την αγαπητή μας Αντιπεριφερειάρχη πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να το υλοποιήσουμε. Το Γεωργομείο Πειραιώς, το οποίο προείσταμε, προσφέρει ένα θαυμάσιο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Κολοκοτρώνη 85, όπου θέλουμε να μεταστεγαστεί η δομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο, από το Δήμο Πειραιώς στον περίφημο ουρανοξύστη μας, τον πύργο μας, και καθώς θα διαπλαστεί αυτός ο χώρος, να δώσει τη δυνατότητα στους αστέγους αδελφούς μας να έχουν μία στέγη και μία θαλπορή στην ταλαιπωρία της ζωής τους. Προσευχηθείτε λοιπόν η Περιφέρεια Αττική να μας βοηθήσει για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, αυτό το σχέδιο, γιατί είναι ένα σχέδιο ζωής και ένα στοίχημα και για την ταπεινή μου διακονία. Δεν μπορούμε εμείς να αισθανόμεθα ασφαλείς, χαρούμενοι και ευτυχείς όταν αδέλφια μας, πονεμένα, σέρνουν τα κουρασμένα τους βήματα μέσα στη νύχτα και αναζητούν μια μικρή προστασία από κάποια τέντα ή από κάποιο άλλο χώρο για να μείνουν μακριά από τη βροχή και το κρύο. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τη βαθιά μου συγκίνηση αυτή τη στιγμή στον πατέρα Φανούριο, που είναι χειροτονία μου και χαίρομαι γι' αυτό και δοξάζω τον Θεό που είναι ένας ευλογημένος νέος κληρικός με πολύ αγάπη στον Κύριο και τον άνθρωπο, γιατί αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο δεν αγαπάς τον Θεό. Και αν δεν αγαπάς τον Θεό δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο σαν ένα χρηστικό αντικείμενο και τίποτα περισσότερο. Όσα και αν λες και ό,τι και αν επιστρατεύεις σαν ιδεολόγημα. Τον ευχαριστώ λοιπόν γιατί κάθε βράδυ ταπεινά, αθόρυβα, αλλά τόσο ουσιαστικά και δυναμικά προσφέρει αυτό το μεγάλο έργο ανακουφίσεως των αστέγων συμπολιτών μας, αλλά και όλων των άλλων ανθρώπων που καταφθάνουν εδώ στο πρώτο λιμάνι της χώρας μας. Και παρακαλώ θερμά να συνεχίσει αυτό το έργο και εάν με τη χάρη του Θεού υλοποιηθεί ο σχεδιασμός μας, θα είναι ο πρώτος Γενικός Διευθυντής της στέγης αστέγων της Ιεράς Μητροπόλεως και του Δήμου Πειραιώς. Γιατί το αξίζει αυτή η τιμή και την κέρδισε με αυτό το έργο το αθόρυβο που η καρδιά του και η επιστολικά του επιτελεί. Και για να κατέβω και να μην ξανανέβω, επιτρέψτε μου να πω θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχό μας, τον αγαπημένο μας Γιάννη Μόραλη και τον Πρόεδρο και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, τον Νίκο τον Διαμαντή, που έχει αυτό το θαυμάσιο χώρο για την δωρεά παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για την εκδήλωσή μας. Να ευχαριστήσω όλους σας. Και τον πρόεδρο του ΟΠΑ. Και τον ΟΠΑ του βέβαια, τον Ιωσήφ τον Βουράκη. Τον πολύ φίλο και πολύ εκλεκτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας βέβαια για τις ευχές σας, την ταπεινότητά μου. Αν και η τιμή ανήκει στον ήρωα της πίστεώς μας, τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου, το οποίο η σημερινή εόρτιος μνήμη προσφέρει τεράστια μηνύματα, τα οποία πραγματικά είναι ουσιώδη και μοναδικά. Τι προσφέρει? Προσφέρει ότι με τη θυσία του, γιατί τότε του ετέθη το δίλημα, εξισλαμισμός, εκτουρκισμός, παχυλή διαβίωση, ειδονές, πλούτη, χρήμα, καταξίωση κοινωνική ή μαρτυρία και μαρτύριο και ομολογία και ανασκολοπισμός.
Τι επιλέγεις? Και εκείνος επέλεξε ως επίσκοπος της Εκκλησίας τον δρόμο της θυσίας του Χριστού και ανασκολοπίστη, διαπεράστη διασούβλης και απεκεφαλίστη ο μάρτης της πίστεως. Και όποιος πηγαίνει εκεί στο μοναστήρι, στην κορώνα, στην καρδίτσα, βλέπει την Αγία Κάρα που διασώζεται, τρυπημένη από τη σούβλα και απολαμβάνει το άρωμα της αγιότητος και της ευσεβίας. Και ξέρετε, αυτά έγιναν στα 1601, στο μέσο δηλαδή των τεσσάρων μαύρων ατέλειωτων εκατόχρονων της σκλαβιάς. Και έτσι όλοι αυτοί οι περίφημοι αναθεωρητές της ιστορίας μας που αμφισβητούν την ταυτότητα του έθνους και της Αγίας μας Εκκλησίας μένουν απολόγητοι, γιατί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων στην Νότια Ελλάδα, των πέντε στη Βόρεια Ελλάδα, πλήθος υπήρξε τα επαναστατικά κινήματα για την απελευθέρωση του δούλου γένους. Γιατί ελληνισμός και ορθοδοξία είναι έννοιες σύμφυτες και απόλυτα ενωμένες. Τη διαχρονία λοιπόν του έθνους μας διασαλπίζει το φρικόδες μαρτύριο του σουβλίσματος του Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και γιατί και πώς είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία μας δεν μας χαρίστηκε ούτε από τη Γαλλική Επανάσταση, ούτε από τις ιδεοληψίες των Ευρωπαίων διαφωτιστών, αλλά από το αίμα των νεομαρτύρων και των Αγίων και ηρώων μας. Γιατί τότε όποιος εξισλαμίζεται, άμα εκτουρκίζεται. Και σήμερα δεν είμαστε το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, όχι γιατί υπήρξε κάποιο ιδεολόγημα ή κάποια ταξική πάλι, αλλά γιατί υπήρξε αυτή η ενότητα της πίστεως και του λαού μας, αυτός ο πολιτισμός της αλήθειας και της ευψυχίας, αυτή η μίμηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να λοιπόν, γιατί χαιρόμεθα σήμερα προς αυτόν τον ιερομάρτυρα, ο οποίος με το αίμα του πότσε το δέντρο της ελευθεριάς μας απευθύνομαι κάθε δόξα, ένο και τιμή. Τον δοξάζουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία απόψε εδώ και βέβαια τους αυτουργούς αυτής της προσπάθειας. Τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου μου Γραφείου, τον κύριο Δημήτρη Αλφιέρη, ο οποίος επί μήνες εμόγησε για αυτή τη διαφωνία με την εκλεκτή του και ξέρετε τη συνεργασία του Κώστα του Δαντήλη, του πατρός Ιωάννου Παναγιώτου, της κυρίας Ασπασίας Αθανασάκη Θεοδόρου. Ευχαριστίες θερμές στην βουλευτή μας, την αγαπημένη μας κυρία Νόνη Δούνια και την οικογένειά της, την Θαυμάσια, στα παιδιά του σχολείου μας και βέβαια σε όλους εσάς οι οποίοι μας χαρίζετε αυτή την συναντήληψη και τη δύναμη να συνεχίσουμε. Επιτρέψατε μου δε να προσφέρω αυτή την τιμητική απόδειξη αγάπης και αναγνωρίσεως στην εκλεκτή κυρία Νόνη Δούνια για το έργο της και την προσφορά της στην Αγία μας Εκκλησία. Να ξέρετε, ο σύζυγό της και τα δύο της θαυμάσια παιδιά. Θα καμαρώνει και αναχαίρεται πάντα. Να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά μας και δίπλα μας. Ναι, ναι, αυτό. Και από το βουλευτικό της αξίωμα. Πατρά Φανούριε. Προσευχηθείτε λοιπόν να υλοποιηθεί το έργο, αυτό το έργο που θέλουμε για την προστασία των αστέγων. Ήδη η αντιπεριφερειάρχης μας, κυρία Αντωνάκου, μας έχει δώσει σχετική υπόσχεση. Και εγώ παραχωρώ αυτό το θαυμάσιο νεοκλασικό κτίριο για να στεγαστούν τα αδέλφια μας τα ελάχιστα. Προσθέτε κάθε προσευχή στον Θεό να γίνει πραγματικότης αυτός ο σχεδιασμός μας. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποντα, ήταν έτσι τα λόγια της χειροτονίας μου και έχω το ίδιο δέος έτσι που στέκομαι και σήμερα ενώπιον σας και ενώπιον όλων των αρχόντων της πόλεως μας και των πατέρων και των αδελφών, που σίγουρα δεν αξίζω αυτό το βραβείο που η αγάπη σας μου δίνει, πόσο μάλλον το αξίζουν εκείνοι που είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλειότητας που ίσως έχουμε φταίξει όλοι μας σε αυτό. Και πριν σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου, εχθές το πρωί, σε έναν άστεγο ο οποίος έμενε μέσα στο αυτοκίνητό του, ο Ειρηναίος, πηγαίνοντας το πρωί να το συναντήσουμε, ήταν νεκρός.
χωρίς να θέλω να σας χαλάσω ούτε το κλίμα, αλλά να συναισθάνουμε το βάρος όλο αυτό. Και ίσως κανείς δεν ξέρει τώρα από πού είναι, ποιος είναι, μόνο εμείς που μάθαμε λίγα στοιχεία του. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά δενόμαστε. Δεν το κάνουμε μόνο για να τους δώσουμε ένα κομμάτι φαΐ και αύριο να μην τους ξέρουμε, απλά να έχουν έναν άνθρωπο σαν το Θεό. Οπότε εμπνευστής όλης αυτής της προσπάθειας είναι το δικό σας παράδειγμα που ειδικά εμάς τους νέους κληρικούς μας εμπνέει, μας ενθουσιάζει. Ακόμα πόσο όλοι οι νέοι βλέπουν κοντά σας αυτό το παράδειγμα και έρχονται και σε εμάς τους κληρικούς δίπλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για όλη την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, στην οικογένειά μου, στην διακονία μου, όπως και τον κύριο Δημήτρη Αλφιέρη για την αγάπη του, την πειραϊκή εκκλησία που στηρίζει αυτό το έργο, με τον κύριο Κώστα τον Δαντήλη και όλους τους παραγωγούς, τον πρωτοπρεσβύτερο και γέροντά μου, πατέρα Ιωάννη Παναγιώτη, που και εκείνος στηρίζει κάθε βράδυ όλες αυτές τις προσπάθειες, και επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω ενώπιον όλων και την πρεσβυτέρα μου τη Φωτεινούλα, γιατί παρόλο που λείπω κάθε βράδυ, παρόλο που λείπω σχεδόν κάθε βράδυ και εγώ, εκείνη δεν γογίζει όπως και τους γονείς μου. Σας ευχαριστώ σεβασμένα μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και εύχομαι ο Θεός πραγματικά να σας δείξει και εσένα σαν έναν Άγιο Σεραφείμ σύγχρονο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ στο φίλο μου τον Βορολόγιο της Κρατικής Εκκλησίας, το οποίο θα προσφέρει ο Σεβασμιότατος. Καζλανέδο, κυρίες και κύριοι. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο ωραίες φωνές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την έχουμε σήμερα. Μελίνα Σλανίδου, βρίσκεται εδώ κοντά να μας ταξιδέψει με τη φωνή της. Την οποία ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα κοντά μας. Να ενώσει και τη δική της φωνή μαζί με τη δική μας για να στείλουμε Μελίνα Σλανίδου ένα ισχυρό μήνυμα. Το οποίο θα φτάσει και πέρα από τα σύνορα, θα φτάσει σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Και είναι η φωνή σου εκείνη, η οποία τόσα χρόνια μας ταξιδεύει, είναι η φωνή σου που μας γαλινεύει και μας βοηθάει να ξεχάσουμε τα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς μας ακολουθούν κοντά μας και δίπλα μας. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα και καλή σας διασκέδαση. Το πρώτο τραγούδι, τη Μελίνα Σλανίδου, θα συνοδεύσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων μας. Είστε γερός, δυνατός, να τους φέρετε τόσο πολλά πράγματα. Thank you.
δρόμο το τραγικό δε σε φοβάται. Δε σε φοβάμαι, δε σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εδώ συχνάω και κοιμάω. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.